Φίλες και φίλοι του telesport.gr, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Σταύρος Βενέτης του Εγάλεο. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας την αναμέτρηση ανάμεσα στο Εγάλεο και την Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς. Αγώνας που γίνεται για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1 πρώην Β' Εθνικής. Για τον πρώτο όμιλο της κατηγορίας, που ως γνωστόν φέτος διεξάγεται σε τρεις ομίλους. Μόλις οι διαιτητές δίνουν το τρίλεπτο τελευταίας προετοιμασίας για τις δύο ομάδες, διαιτητές ο κύριος Καλογερόπουλος, ο κύριος Βελέτζας και ο κύριος Πολάτογλου, με την ευχή μας πάντα μην κάνουμε να μην χρειαστεί να αναφερθούν άλλη φορά. Εμείς θα το προσπαθήσουμε με όλη τη δύναμή μας. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το Εναρτάκι Κοτογεύματα. Το Εγάλεο με τις λευκές εμφανίσεις και τις μπλε ρίγες και η Νέα Κηφισιά με τις σκούρες κόκκινες. Κάποιοι μπορεί να τις πιο έτσι, ειδικοί των χρωμάτων μπορεί να τις χαρακτηρίζανε και αλλιώς, κάπως σαν μπορντό έτσι βαθύ. Αλλά τέλος πάντων κόκκινες είναι οι εμφανίσεις. Με τις μπλε και άσπρες λεπτομέρειες. Οι φίλοι του Εγάλεο ξεκινούν και αυτοί να φωνάζουν με τη συνοδεία ενός τυμπάνου, το οποίο φαντάζομαι θα το ακούσετε κάποια στιγμή. Να δούμε τις αρχικές επιλογές του Κώστα Σωρότου για το Εγάλεο και του Στέφανου Λαδικού για την Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς. Το Εγάλεο προηγείται στην βαθμολογία μαζί με τον Πρωτεαβούλιας. Τώρα έχουν από 12 νίκες και 4 ήττες. Η ΑΕ Νέας Κηφισιάς βρίσκεται στην 10η θέση μεταξύ 14 ομάδων με ρεκόρ 5-10. Έχει κάνει και το ρεπό της. Ο Δουρουντούς, ο Τσορμπατζόγλου, ο Μαλτέσιος, ο Κυρίτσης και ο Τζάιδας είναι οι 5 που επιλέγει ο Κώστας Σωρότος να ξεκινήσουν το μάτς. Για την ΑΕ Νέας Κηφισιάς βλέπουμε τον Σκούρτη. Τον Παπα-Νικολάου, τον Κούτουλα, τον Σκορδά. Πέμπτος. Ο Σκορδάς πάντως είναι αυτός που θα... Ο πέμπτος είναι ο Χατζηνικόλας βέβαια. Ο Σκορδάς με τον Τζάιδα θα διεκδικήσουν το τζάμπολ. Μπαίνουν χαρτάκια πολλά μες στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που δεν βλέπετε όμως εσείς. Το Εγάλεο ξεκινάει με μια πάσα κοντά στον Τζάιδα και αυτός θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Τώρα το αντιλαμβάνονται οι διαιτητές, γιατί όλα αυτά τα χαρτάκια από τους φανατικούς φίλους του Εγάλεο είχαν πέσει σε διαφορετικό σημείο από εκεί που παίζονταν το μάτς. Θα χρειαστεί λίγη προσπάθεια για να καθαριστεί. Φίλοι του Εγάλεο που είναι πια πολύ ισχυρά παρόντες στους αγώνες της ομάδας. Το Εγάλεο που είχε ξεκινήσει με τιμωρία. Και δεν μπορούσε να έχει την υποστήριξη των φίλων του. Απ' την ώρα όμως που
επετράπει η είσοδος τους, είναι παρόντες σε κάθε παιχνίδι. Και πώς να μην είναι, άλλωστε η ομάδα, θα το ξαναπούμε, γιατί αξίζει να το λέμε, φτιάχτηκε την τελευταία στιγμή. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε τα παιδιά που αγωνίζονται σε Γάλλιο, το αντίθετο, ακριβώς λέγοντας ότι κατά κάποιο τρόπο είχαν ξεμείνει. Κατά κάποιο τρόπο μπορεί να το πει και αυτό κανείς, ενώ ο Τζάιδας ανοίγει το σκορ 1-0. Και όμως έδωσαν τη δική τους απόντηση στο γήπεδο. Δίνουν μάλλον τη δική τους απόντηση στο γήπεδο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάτι. Αλλά και η πρώτη θέση για την ώρα είναι μια πραγματικά μεγάλη υπέρβαση για την ομάδα του ΕΓάλαιο και προσωπικά για τους, και για τους παίκτες και για τον Κώστα Σωρότο. Ο Σκορδάς με πλάτη και τον Μαλτέσιο αντίπαλο θα γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει. Στην εξέλιξη όμως της φάσης υπάρχει φάουλ. Μάλλον όχι, δεν έχει φάουλ. Είναι η μπάλα έξω από τα χέρια του Χατζη Νικόλα. Άρα λοιπόν το ΕΓάλαιο με τον Δουρουντού θα ξεκινήσει μια επίθεση ακόμα. Τσεκάρει δυνατά ο Παπα-Νικολάου τον Δουρουντού. Με τον Κούτουλα είναι αντίπαλος ο Κυρίτσης. Τσορμπατζόγλου έκανε το σουτ για τρεις. Σκορδάς πήρε το rebound από την προσπάθεια του Δουρουντού να κρατήσει την μπάλα στο παρκέ. Και ο Κούτουλας Αντινικόλας γυρίζει μπάλα, ο Κούτουλας για τρεις. Προσπάθησε και τα κατάφερε να πάρει το rebound ο Σκούρτης. Να, ο Κούτουλας πάλι. Ωραία η πάσα στο Σκορδά και αυτός βάζοντας ωραία το σώμα του και νομίζω ότι έχοντας αντίπαλο κοντύτερο, γιατί το φάουλ το χρεώθηκε όχι, τελικά δεν ήταν το Δουρουντού το φάουλ. Χρεώθηκε στον Τσορμπατζόγλου. Ο Σκορδάς ισοφαρίζει 1-1. Είμαστε πολύ αρχή ακόμα βέβαια. Δεν τα καταφέρνει και αυτό στη δεύτερη όπως και προηγουμένως. Ο αντιπαλός του, ο Σκορδάς πάντως έγινε και πάλι κάτοχος της μπάλας. Ο Χατζηνικόλας από τα 5,5 μέτρα. Ένα στοχή. Μπροστά η Κηφισιά με 3-1. Και ο Τζάιδας με τον Κυρίτσι. Ο Δουρουντούς με τον Μαλτέσιο. Μετά γυρίζει στο καλάθι. Ο Τζάιδας που ακολουθούσε τη φάση. Το πήρε αυτό σαν πάσα. Και τελικά δικαιώθηκε. 3-3. Κορδάς περιμένει. Έρχεται κοντά του ο Κούτουλας. Και πάλι η μπάλα στο ψηλό. Κλέβουν την μπάλα ο Δουρουντούς με τον Μαλτέσιο. Υπάρχει φάουλ από τον Σκούρτη, το οποίο είναι το δεύτερο του στον Τζάιδα. Νωρίς χρεώθηκε ο Ανδρέας Σκούρτης με το δεύτερο του φάουλ. Για την ώρα ο Ιωσλαβικός δεν κάνει κάποια κίνηση. Ο Δουρουντούς κατεβάζει την μπάλα. Κυρίτσης και Τζάιδας. Μαλτέσιος, ο Κυρίτσης κοντά στο καλάθι. Επιτυχημένη η προσπάθεια η αμυντική του Κούτουλα. Είχε
Δεν σε αβαντάς προφανώς ψηλά, αλλά πρόλαβε να χτυπήσει την μπάλα πριν σηκωθεί ο Κυρίτσης. Τρίποντο τώρα από τον Κούτουλα. Όχι. Rebound από τον Χατζη Νικόλα. Και άλλο ένα τρίποντο. Αστοχή. Για άλλη μια φορά η Κηφισιά. Άλλο ένα rebound από τον Κούτουλα. Τελικά μετά από άλλη μια διεκδίκηση ο Τσορμπατζόγλου πήρε το rebound. Να, ο Κυρίτσης κοντά στο καλάθι που τώρα έχει ανοίξει το καλάθι και βρίσκεται μόνος του ο Κυρίτσης εκεί για να δέχεται την μπάλα και να βάζει δύσκολα στον Κούτουλα, τον οποίο περνάει ένα κεφάλι πραγματικά. Επισήμως είναι 18 τα εκατοστά της διαφοράς, ενώ ο Τζάιδας πετυχαίνει άλλο ένα καλάθι. 5-3 με όλους τους πόντους από τον Τζάιδα για το εγάλεο. Ο Κούτουλας περνάει τον Τσορμπατζόγλου και θα πάρει το φάουλ. Ο Κούτουλας με τον Παπανικολάου. Πάλι ο Κούτουλας παίρνει την μπάλα. Κάνει μια προσπάθεια να μπει μέσα στη ρακέτα πριν απαλλαγεί από την μπάλα. Πατάει έξω. Διαμαρτύρεται βέβαια ότι κάποιος τον έσπρωξε εκεί. Αλλά δεν κερδίζει κάτι. Και τον Μπατζόγλου με τον Τζάιδα. Να, ο Δουρουντούς που το έπαιξε Κυρίτσης εδώ πέρα, αλλά και η κατάληξη ήταν όπως και προηγουμένως. Ο Δουρουντούς παίζοντας σαν σέντερ και βάζοντας το κορμί του πήρε το φάουλ από τον Παπανικολάου. Ο Κυρίτσης στο κέντρο της ρακέτας. Τώρα παραδείχθηκε έξω για να πάρει την μπάλα και έχει το Σκορδά απέναντί του. Το σούτ του δεν είναι καλό. Δεν είναι εύστοχο μάλλον. Καλό ήταν. Κούτουλας. Μια προσπάθεια δύσκολη και άστοχη από τον Μανούσο που πέρασε στο παιχνίδι. Πάθησε πάλι ο Κυρίτσης. Ο Μανούσος πήρε την μπάλα και με εντυπωσιακό διασκελισμό όχι μόνο δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι, αλλά υπέπεσε και σε επιθετικό φάουλ εδώ. Ο Παπανικολάου θα αφήσει την θέση του. Τον Μοίρα. Άλλος ένας νεαρός. Πολλά παιδιά της Κηφισιάς είναι νεαρά στην ηλικία. Εντάξει, όχι ότι και το Γάλλιο είναι τίποτα βετεράνι, αν εξαιρέσεις τον Κυρίτσι, που έχει τώρα την μπάλα και πολύ ωραία δίνει την μπάλα στο Μαλτέσκιο, τον άλλον μεγάλο της παρέας. Συνεργάστηκαν εδώ τον καλύτερο τρόπο, 7-3, λίγο πριν το πεντάλεπτο. Μαλτέσκιο που βγαίνει μακριά. Το σούτ για 3 είναι από τον Μοίρα, δεν ήταν καλό. Κυρίτσης γύρισε με αντίπαλο τον Κούτουλα και αφού πήγε κοντά στο καλάθι δύσκολα εκεί θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει ο αντίπαλός του. Πρώτο καλάθι για τον Αλέξη Κυρίτση. 9-3. Το time out από τον κύριο Λαδικό. Βλέπει να
χτίζεται σιγά σιγά μια διαφορά και θέλει να το προλάβει. Άλλωστε οι τρεις πόντοι της ομάδας του στα 5 λεπτά και που παίζουμε σίγουρα δεν είναι καλός απολογισμός. Ο Σορότος έστειλε τους παίκτες του στο παρκέ πολύ νωρίτερα. Συνεχίζει με αυτήν την πεντάδα το μεγάλο. Την αρχική του. Ο κύριος Λαδικός έχει ξεκινήσει το rotation. Να, ο Μοίρας με τον Κούτουλα δεν συνεννοούνται καλά. Ο Τσορμπατζόπουλου κλέβει. Κυρίτσης. Καλάθι και φάουλ. Πολύ έμπειρος ο Κυρίτσης βλέποντας τον νεαρό να ύπταται για να τον κόψει. Έβαλε το σώμα του από το κάτω. Βρήκε και την ισορροπία. Τέσσερις πόντι από τον Κυρίτση. Θα φύγει ο Μανούσος. Και στην πεντάδα της Κηφισιάς ο Στασινόπουλος, ενώ ο Κυρίτσης ευστοχεί και στη βολή και κάνει το 12-3. Κούτουλας. Στασινόπουλος. Χατζηνικόλας. Και πάλι στον Στασινόπουλο. Αυτός θα παίξει με πλάτη, αλλά πριν προλάβει να γυρίσει, έχει τελειώσει ο χρόνος. Ένα... μια εξέλιξη. Δίνει την μπάλα στο Εγάλεο. Υπάρχει... Το Εγάλεο σε μια ακόμα επίθεση. Ο Δουρουντούς με τον Τζάιδα θα περάσει. Ο Τζάιδας πήγε για κάτι πολύ δύσκολο εκεί. Δεν τα κατάφερε. Κούτουλας αλλάζει ταχύτητα και μπέρδεψε και τον συμπαίκτη του εκτός από τον αντίπαλο με τις προσποιήσεις. Σκορδάς. Έχει δύο βολές ο Παντέλης Κορδάς. Αυτός είναι ο τέταρτος πόντος της Κηφισιάς. Και ο δεύτερος από τον Παντελή Σκορδά. Δώδεκα-πέντε. Το Εγάλεο με τον Δουρουντού. Άλλο του ο Μοίρας. Και εδώ Κυρίτσης με τον Κούτουλα. Δεν... αλλάζει το μαρκάρισμα πάνω του ο κύριος Λαδικός. Ο Κυρίτσης κερδίζει το φάουλ.
Η πετύχει 5 πόντους μέχρι στιγμής. Ο Αλέξης Κυρίτσης, ο πρώτος σκόρερ του Εγάλεου, παρότι δεν έχει αγωνιστεί σε κάποια μάτς. Πρώτος σκόρερ και μακράν βεβαίως σε μέσο όρο, σε αυτά που έχει αγωνιστεί δηλαδή, αλλά και σε αριθμό, απόλυτο αριθμό. 280 πόντους έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πριν ξεκινήσει το μάτς αυτό, έχει και άλλους 5 ήδη. Ο δεύτερος είναι ο Παναγιώτης Τζάιδας με 237. Ο Τζάιδας βέβαια έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια. Το μεγάλο ο Κυρίτσης μάνι-μάνι δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο. Με την ομάδα της Νάξου, τον Νάπα στα φανάρια, στον οποίο μάτς το Εγάλεο την περασμένη Κυριακή βίωσε την τέταρτη φετινή του ήττα στην Άξο. 14-5. Και ο Καράμπελας που πέρασε στον αγώνα για την Κηφισιά. Χατζηνικόλας δεν κατάφερε ο Σασινόπουλος να κρατήσει την μπάλα. Ο Κυρίτσης που για να πω του πέταξε την μπάλα έξω ο Χατζηνικόλας, πλην όμως της είναι άλλο πράγμα. Μπάλα να φεύγει από τα χέρια του Κυρίτση και βεβαίως είναι και του γνώμη αυτή που μετράει προφανώς. 14-5 και η μπάλα στην Νέα Κηφισιά με τον Καράμπελα και τον Χατζηνικόλα τώρα. Για τρεις εύστοχος ο Καράμπελας. 14-8. Τσορμπατζόγλου με τον Ντουρουντού. Θα περάσει, πήγε να βρει τον Νικολιδάκη που ήταν μέσα στο γραφιστό. Τελικά ο Κυρίτσης πήρε την μπάλα και άλλο ένα σφύριγμα. Το οποίο δίνει την μπάλα στην Κηφισιά. Καράμπελας. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Το σούτ ήταν για τρεις από τον Χατζηνικόλα, δεν τα κατάφερε. Εδώ ο Δουρουντούς, ο Τσορμπατζόγλου και ο Κυρίτσης, Ζάιδας και ο Δουρουντούς. Έπεσε ο Δουρουντούς, δεν υπήρξε κάτι. Πιο μετά σφυρίχθηκε φάουλ, το οποίο νομίζω φέρονται στο Χατζηνικόλα. Πάντως ο Δουρουντούς έχει την, ή όχι. Αυτός, ναι. Ο playmaker του Εγάλεου έχει 2 βολές. Από τον Καράμπελα. Δουρουντούς εύστοχος στην πρώτη βολή. Γενικά είναι εύστοχος στις βολές. Δεν τα κατάφερε στη δεύτερη πάντως. Το σκορ είναι στο 15-8 και ο Καράμπελας με τον Χατζηνικόλα θα πάει κοντά στο καλάθι με τον Κυρίτση, αλλά θα βγάλει αδύνατη πλευρά και στις 45 μοίρες άλλο ένα τρίποντο από τον Καράμπελα που
Έχει δώσει σημαντικές λύσεις και μειώνει σε 15-11 με το δεύτερο του τρίποντο. Δεύτερο καλάθι του, που είναι και αυτό τρίποντο μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς. Τορμπατζόγλου. Βρήκε πολύ ωραία ισορροπία. Και πέτυχε και αυτό στο πρώτο του καλάθι στο μάτς. 17-11. Ο Μοίρας. Με τον Τσορμπατζόγλου εκεί. Ο Κυρίτσης θα περάσει. Έξω. Και ο Δουρουντούς το ίδιο. Ο Μιχαήλ. Και ο Ζαραϊδόνης είναι οι νέες προσθήκες στην πεντάδα του Εγάλεο. Χατζηνικόλας με τον Καράμπελα. Ο Μανούσος πήγε να υποδεχτεί την μπάλα πριν φτάσει η μπάλα σε αυτόν. Την παρέμβαση του Τζάιδα νομίζω. Μένουν 5 δευτερόλεπτα για τη Νέα Κηφισιά για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Να, εδώ. Δύσκολη προσπάθεια από τον Χατζηνικόλα. Τον κατάλαβε ο Τζάιδας. Πήγε να κάνει το coast to coast εδώ. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Τζάιδα. Το φάουλ που κέρδισε. Αν καταλαβαίνω τη γλώσσα του σώματος, ο Σωρότος ζήτησε κάτι παραπάνω, αλλά έπεισε τους διαιτητές ότι είχε δίκιο. 18-11 και μείνει εκεί το πράγμα. Ο Νικολιδάκης πήγε για το rebound, αλλά το πήρε ο Μανούσος. Ο Καράμπελας με το Στασινόπουλο θα παίξει δυνατά τον Νικολιδάκη και θα τον κερδίσει. Πρώτο καλάθι για τον Βασίλη Στασινόπουλο. Τελευταία 5-4 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Μιχαήλ. Ένα στόπ από τον Στασινόπουλο, το οποίο χρεώνεται φάουλ. Σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά. Και το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στον Αποστόλη Μιχαήλ να πετύχει τους πρώτους του πόντους. Και αυτός με βολές. Ενώ δεν... θα μείνει ένα δευτερόλεπτο. Γύρισε το χρονόμετρο. Υπάρχει και ένα δευτερόλεπτο ακόμα λοιπόν για την Νέα Κηφισιά να εξαπολύσει την επίθεσή της. Ο Μιχαήλ έχει τις δύο βολές. Μια εύστοχη βολή για τον Μιχαήλ. Ο Καράμπελας έκανε την προσπάθεια και ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έγινε. Γιατί δεν κύλησε ο χρόνος να την πιάσει την μπάλα. 19-13 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Εκεί περίπου ήταν η διαφορά που είχε χτίσει το Εγάλο. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Είμαστε στην αρχή ακόμα βεβαίως του αγώνα. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής
το εναρτάκι κοτοκεύματα. 7 πόντοι από τον Κυρίτσι που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Γάλλιο και 6 από τον Τζάιδα. Ο Καράμπελας είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΝΚ με 6 πόντους με τα 2 τρίποντα που έχει πετύχει. Είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη περίοδο, η οποία θα ξεκινήσει με το Εγάλεο στην επίθεση και τον Μιχαήλ. Δίνει στον Δουρουντού, ξεκινάνε μαζί στην δεύτερη περίοδο. Τζάιδας, Ραϊδόνης και ο Ολύμπιος που είναι στην πεντάδα. Δυσκολεύτηκε ο Τζάιδας. Δεν σήκωσε την μπάλα καλά και τα ακούει που λέμε από τον Σωρότο. Γύρισε την μπάλα, φωνάζει ο Σωρότος. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τώρα ο Καράμπελας για δύσκολη προσπάθεια, γρήγορη από τον Μιχαλάκη. Πέρασε το παιχνίδι γρήγορα ο Μιχαήλ. Ωραία, βρήκε το διάδρομο και διαμόρφωσε το 21-13 με το πρώτο του εντός παιδιάς καλάθι. Έχει και την τελευταία βολή της πρώτης περίοδου. Να, ο Μιχαλάκης που αυτή τη φορά είναι πιο κοντρολαρισμένη η προσπάθειά του και εύστοχη βέβαια. 21-15. Δουρουντούς πάει μέχρι το τέλος. Εδώ η μπάλα είναι για το Εγάλεο. Ο Μοίρας θα αφήσει τη θέση του στον Χάτη Νικόλα που επανέρχεται. Μιχαήλ στον Τζάιδα και θα κάνει το σουτάκι αυτός από τα 4 μέτρα. 8 πόντοι από τον Τζάιδα, ήδη 23-15. Ο Καράμπελας από τον Μανούσο, ο Χατζηνικόλας πρόλαβε με τον Σασινόπουλο μαζί. Το σούτ δεν ήταν, ήταν γρήγορο. Γρήγορη σαν εκτέλεση τέλος πάντων, αλλά άστοχο. Ο Ολύμπιος δεν τα κατάφερε. Το σούτ ήταν από τον Μιχαλάκη. Ο Χατζηνικόλας θα πάει, όχι δεν θα πάει μέχρι το τέλος. Θα προτιμήσει την ασίστ στο Μανούσο και πολύ καλά θα κάνει. Τελείωσε τη φάση ο Μανούσος, 23-17. Ο Ολύμπιος περιμένει να βγει ο Δουρουντούς και θα του δώσει την μπάλα. Ζαραϊδόνης. Εδώ υπάρχει φάουλ. Καθαρότατο βέβαια από τον Μιχαλάκη. Εδώ υπάρχει μια
κουβέντα των διαιτητών για το αν θα πρέπει να αναβαθμιστεί ή όχι σε αντιαθλητικό. Όντως, αναβαθμίζεται σε αντιαθλητικό το φάουλ. Κάτι που σημαίνει δύο βολές για τον Δουρούντου και η μπάλα συνεχίζει για το Εγάλεο. Δουρούντους. Σημειώνει το δεύτερο πόντο του. Και αυτή τη φορά είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Το προηγούμενο ζευγάρι αστόχησε στη δεύτερη, γι' αυτό το λέω. Προσπάθεια με τον Ολύμπιο. Η μπάλα χτύπησε. Δεν χτύπησε τελικά στο χέρι του Μανούσου. Ή τέλος πάντων βρήκε και σε παίκτη του Εγάλεο πριν απομακρυνθεί, η Νέα Κηφισιά παίρνει την κατοχή. Είμαστε 7 και 20 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Καράμπελας. Σούτο είναι από τον Στασινόπουλο από τα 5 μέτρα. Ζαραϊδόνης καθάρισε ένα rebound. Δουρούντους. Γυρίσει ο Δουρούντους, πολύ ωραία φάση μπροστά στο Στασινόπουλο, ρόλαρε πολύ ωραία το κορμί του ο playmaker της ομάδας του Εγάλεο και έβαλε το πρώτο του εντός παιδιάς καλάθι, το οποίο έδωσε διψήφια διαφορά στο Εγάλεο. Υπάρχει φάουλ. Μιχαλάκης θα πάει για την προσπάθεια για τρεις πόντους. Ο Μιχαήλ παίρνει το rebound και κατέβασε μόλι του την άνεση. Από τα δικά του χέρια, λένε οι ρέφεροι. Μπάλα περνάει έξω. Δύσκολη προσπάθεια από τον Χατζηνικόλα. Ο Μανούσος πήρε το rebound και πάλι ο Χατζηνικόλας πήρε ένα δύσκολο επιθετικό. Μιχαλάκης για τρεις. Άστοχος είναι και πάλι ο Δουρούντους. Πήγε να κάνει μια πάσα baseball. Δεν την αποτόλμησε τελικά. Ολύμπιος για τρεις. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το πρώτο τρίποντο του Εγάλεο. Και όντως από τα χέρια του Ντίνου Ολύμπιου η πρώτη εύστοχη προσπάθεια για το Εγάλεο. Ούτως ή άλλως ο Ολύμπιος είναι ένας σπεσιαλίστας τουλάχιστον για αυτή την ομάδα. Δεν είναι πρώτος στα τρίποντα στην ομάδα, έχει 26 ο Τσορμπατζόγλου, αλλά αν και 22 με αυτό ο Ολύμπιος. Αλλά βεβαίως και τα λεπτά που παίζουν αλλά και οι πόντοι που έχουν πετύχει είναι πολύ διαφορετικοί. Πολύ περισσότεροι από τον Τσορμπατζόγλου. 30-17. Κούτουλας που επανήλθε και τώρα δέχεται την μπάλα πάλι. Είναι
μαζί και ο Καράμπελας για να περάσει δύσκολα την μπάλα στον Μανούσο. Ζαραϊδόνης, ο Καράμπελας τα κατάφερε να κλέψει και τώρα δέχεται και την μπάλα. Βουτούλας Χατζηνικόλας κάτω από το καλάθι, ο Μανούσος παίρνει το φάουλ από τον Τζάιδα. Δεύτερο φάουλ από τον Παναγιώτη Τζάιδα. Ενώ έχουμε περάσει το δεύτερο, στο δεύτερο μάλλον μισό της δεύτερης περίοδου. Τζάιδας που θα αφήσει τη θέση του στον Νικολιδάκη. Ο Μανούσος θα εκτελέσει το πρώτο του ζευγάρι βολών. ...30-18. Αστοχωσμένο, ο Χατζηνικόλας πήρε το rebound. Ο Κούτουλας έκανε την προσπάθεια για 3 από τις 45 μοίρες. Δεν ήταν εύστοχος. Τουρμπατζόγλου, Λίμπιος και Ζαραϊδόνης. Ρουντούς κοιτάει screen, το δίνει ο Νικολιδάκης. Ζαραϊδόνης από πολύ μακριά, δεν τα κατάφερε. Στην εξέλιξη της φάσης ο Καράμπελας κέρδισε ένα φάουλ. Πρώτο φάουλ από τον Τουρουντού. Κούτουλας. Μανούσος θα γυρίσει. Όχι. Τουρουντούς καθάρισε το rebound και τρέχει. Βλέπει τις επιλογές του, τελικά ο Ολυμπίος είναι αυτή που επιλέγει, τουλάχιστον στην αρχή. Πάλι έχει την μπάλα, πάλι στον Ολυμπίο δίνει και από εκεί το σούτ για τρεις. Κούτουλας τα πάρει την μπάλα που λέμε, το Τσορμπατζόγλου κλέβει. Υπάρχει φάουλ του Στασινόπουλου στον Γιάννη Τσορμπατζόγλου. Δύο βολές για τον Γιάννη Τσορμπατζόγλου που έχει μείνει χαμηλά. Μόνο δύο πόντι παραγωγή του που γίνονται τρεις τώρα. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Τέσσερις πόντι για τον Τσορμπατζόγλου. 32-18 είναι μια διαφορά που στο τελευταίο δίλεπτο τρίλεπτο το έχει ξεπεράσει τους 10 πόντους. Ο Χατζηνικόλας κοντά στο καλάθι, Καράμπελας για μια ακόμα προσπάθεια για 3. Υπάρχει φάουλ από τον Ολύμπιο. Προσπαθούσε έτσι να τα βάλει με τον Μανούσο. Δεν κινδυνεύει ο Ολύμπιος, πρώτο φάουλ του είναι. Χατζηνικόλας με τον Κούτουλα. Ωραία η προσπάθεια, δεν ήταν καλή, καλό το τελείωμα όμως. Ο Χατζηνικόλας ήταν. Τελευταίο τρίλεπτο, ο Κυρίτσης που επανήλθε. Μια φάση από αυτές που έχει κάνει εκατοντάδες φορές στην καριέρα του, να βρει ισορροπία στον αέρα. 34-18.
Time out από τον κύριο Λαδικό. Γιατί βλέπει την ομάδα του να έχει 5 πόντους μόνο στα σε αυτά τα 7 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Και να κινδυνεύει να αντεχτεί ένα γαλάθι ακόμα και να αντεβάλει, να έχει double score. Αρκετά μακριά στο μάτς, κοντά στο ημίχρονο. Το time out ολοκληρώθηκε και πάμε για τα τελευταία 3 λεπτά του ημιχρόνου. Στασινόπουλος με τον Μανούσο που περιμένει. Λίγο πριν εκπνεύσουν τα 5 δευτερόλεπτα έκανε την τρίπλα. Στασινόπουλος δεν κατάφερε, απαλλάχθηκε από τον Ολύμπιο, δεν τα κατάφερε να ευστοχίσει όμως. Κυρίτσης από πολύ μακριά, όχι, Καράμπελα στο rebound και γρήγορα. Αντινικόλας. Δύσκολη φάση, δεν λίγα την κράτησε. Μπάλα ο Καράμπελας και σούτ για τρεις. Τρίτο τρίποντο για τον Καράμπελα. 34-21. Η πετύχη τους 9 από τους 21. Ρίτσις. Πάει και στο rebound, αλλά το κατέβασε ο Στασινόπουλος. Ο Κούτουλας. Έχουμε νέο time out. Το θέμα out ολοκληρώθηκε. Ο Σωρότος έστειλε για άλλη μια φορά τους παίκτες του πιο νωρίς από τον Λαδικό. Τώρα παίρνουμε και αυτή τη Νέα Κηφισιά. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Ο Πανικολάου με τον Χατζηνικόλα, δεν τα κατάφερε αυτός, rebound από τον Νικολιδάκη. Ρίτσις με τον Ολύμπιο. Δουρουτούς για τρεις, όχι.
Rebound από το Σκορδά μακρινό και γρήγορα ο Χατζηνικόλας. Παπα-Νικολάου για τρεις. Όχι. Ο Κολυδάκης. Ήταν έτοιμος να πετάξει στον Κυρίτσι που είχε φύγει σαν ελάφι έτσι μπροστά. Το βλέπεις τον Κυρίτσι και δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι είναι στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του. Είναι τόσο ακμαίος στο γήπεδο. Δουρουντούς. Κυρίτσης θα περάσει. Ναι. Ο ίδιος πήγε και πήρε το rebound. Θα γυρίσει. Δεν κερδίζει κάτι παρότι σπρώχνεται. Χατζηνικόλας. Μανούσος. Θα περάσει. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Μανώλη Μανούσο. Καλό time out. 8 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. ...34-23. Μια κατάσταση, μάλλον ειδική κατάσταση για τον Σωρότο. Μια επίθεση 8 δευτερολέπτων. Θα προσπαθήσει να την εκμεταλλευτεί όσο μπορεί. Δεν υπάρχει διψήφιος σκόρερ μέχρι στιγμή στο μάτς. 9 έχει ο Κυρίτσης και 8 ο Τζάιδας για το Εγάλεο. Και για την ΑΕΚ κοντά είναι ο Καράμπελας, έχει 3 τρίποντα, 9 πόντους δηλαδή, αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Πίεση από τη Νέα Κηφισιά και σωστά για να μην εκμεταλλευτούν πολλά δευτερόλεπτα οι παίκτες του Εγάλεο. Ο Ολύμπιος με τον Δουρουντού στον Τζάιδα. Η μπάλα και από εκεί στο Καλάθι, στο Στεφάνι μάλλον, γιατί όχι στο Καλάθι, δεν μπήκε η μπάλα. Αυτό είναι το τελικό σκορ, 34-23. Ημιχρόνου, διαφορά 11 πόντων υπέρ για το Εγάλεο και θα κάνουμε εμείς μια μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί.
Πάλι μαζί σας λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στο Εγάλεο και τη Νέα Κηφισιά. Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα, 34-23, μπροστά το Εγάλεο, που προηγείται στη βαθμολογία του πρώτου ομίλου της National League 1 για τη σεζόν 2023-24 με ρεκόρ 12-4 σε 16 αγώνες. Η Νέα Κηφισιά είναι στο 5-10 σε 15 μάτς, έχει κάνει και το ρεπό της για τον δεύτερο γύρο. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ενταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Φωτογεύματα. Και η Νέα Κηφισιά θα ξεκινήσει την επίθεση την τρίτη περίοδο με τον Καράμπελα. Ο Μοίρας με τον Καράμπελα πάλι θα περάσει. Βρήκε ισορροπία και έγινε ο πρώτος διψήφιος παίκτης του μάτς. Τα σε τους 11 με τα 3 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και αυτό το δίποντο που είδατε. Το σημαντικό βέβαια για την ομάδα του είναι ότι χαμήλωσε τη διαφορά κάτω από τους 10. Από τον Τζάιδα στον Μαλτέσιο. Πήγε να περάσει ο Δουρουντούς για τον Ζαραϊδόνη. Γρήγορα ο Καράμπελας. Ο Μανούσος πέρασε κάτω από το καλάθι, αλλά πήρε την πάσα από τον Καράμπελα, αλλά τελικά πάτησε έξω. Γύρισε ο Δουρουντούς και πήρε το φάουλο από τον Καράμπελα στην πάσα του Τζάιδα. Ο Τζάιδας κάτι έδειξε στον Σορότο και πήρε την αποδοχή του. Είναι αυτά που λέμε ότι έχουν συζητήσει. Προφανώς να πηγαίνει ο playmaker κοντά για να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι και ο Κούτουλας και ο Καράμπελας υστερούν σε ύψος και όγκο των αντίστοιχων παικτών του Εγάλεο. Για να δούμε αν θα συμβεί αυτό και πόσες φορές. Ο Μοίρας. Ο Μανούσος θα περάσει. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Χατζηνικόλας κράτησε την μπάλα. Παπα-Νικολάου και Καράμπελας. Στην περιφέρεια όλα αυτά. Θα περάσει κοντά. Πολύ ωραία η φάση με τον Μάριο Μοίρα να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. ...34-27... Ο Δουρουντούς με τον Τζάιδα. Ο Τσορμπατζόγλου Μαλτέσιος. Ο Τσορμπατζόγλου. Δουρουντούς έβγαλε στον Ζαραϊδόνη. Αυτός ήταν ανοιχτό το τρίποντο. Δεν τα κατάφερε. Τα κατάφερε ο Μαλτέσιος να πάρει το επιθετικό rebound και να πετύχει το δεύτερο του καλάθι στο μάτς. 36-27. Ήταν καλή η πάσα του Καράμπελα. Προς τον Παπα-Νικολάου. Ο Ρουντούς δεν τα κατάφερε να βρει τον Τζάιδα. Επιλογή του ο Μαλτέσιος. Αυτό το χέρι με χέρι με τον Ταραϊδόνη. Τζάιδας για τρεις. Δεν τα κατάφερε. Μανούσος με τον Μαλτέσιο. Φεύγει μπάλα, έκλεψε ο Ζαραϊδόνης και θα πάει μόνος του. Όχι μόνο θα πάει μόνος του, πολύ παλικαρίσιο. Το πρώτο καλάθι του Παναγιώτη Ζαραϊδόνη στο παιχνίδι. ...38-27 και πάλι πάνω από τους 10. Διαφορά, Καράμπελας.
Προσπάθησε με ταμπλό εδώ, το φάουλ το κέρδισε. Γιάννη ο Τζάιδας στη θέση του Ολύμπιος. Καράμπελας. Δύο βολές. Μια άστοχο στην πρώτη. Από τον Μιχαήλ στον Μαλτέσιο, οι δύο νεοφερμένοι παίκτες χειμωνιάτικες προσθήκες του Εγάλεο εργάστηκαν εδώ. Ολύμπιος στον Μαλτέσιο, πολύ ωραία, αυτός απέφυγε τον Μανούσο με την χαρακτηριστική του κίνηση, αυτό το χουκ που έχει. 40-28 Μανούσος. Δύσκολη η προσπάθεια πάνω στον Μιχαήλ, η μπάλα Ζαραϊδόνης, Ολύμπιος. Δεν έφαγε την προσποίηση ο Μοίρας. Για να δούμε εδώ, θα προσπαθήσει να τον περάσει, όχι. Η μπάλα Εγάλεο. Η ρέφερη ο Μοίρας πήγαινε να βγει, ο Μανούσος τελικά βγαίνει για να περάσει στη θέση του ο Σκορδάς. Δεν είναι καλό το σούτ από τον Ζαραϊδόνη, δεν βρήκε. Δεν πάτησε καλά μάλλον. Εδώ ο Καράμπελας για τρεις προσπάθησε. Ζαραϊδόνης πήρε την μπάλα. Πέρασε το κέντρο. Βουρουντούς. Περνάει ο Βουρουντούς και παίρνει το φάουλ από τον Σκορδά. Ζαραϊδόνης αφήνει τη θέση του στον Κυρίτσι. Ήταν καλό το σούτ από τον Δουρουντού, αλλά ο Μιχαήλ πήρε το επιθετικό rebound. Ολύμπιος για τρεις. Όχι. Μαλτέσιος προσπάθησε. Ο Σκορδάς τελικά πήρε το rebound. Και κλέβει ο Μιχαήλ όμως. Μπάλα από τα δικά του χέρια. Βγαίνει. Περάσαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Και ο Καράμπελας με ψηλούς μπροστά του, δεν αποτολμά κάτι. Αντιθέτως ο Σκορδάς, να ο Καράμπελας πάλι. Γυρίζει μπάλα, περιφέρεια, το σούτ για τρεις από τον Παπανικολάου δεν ήταν. Εύστοχο όπως είδατε. Μιχαήλ και Μαλτέσιος. Πάσα στον Δουρουντού. Δεν τα κατάφερε αυτός. Περίμενε περισσότερη πίεση βέβαια. Φάουλ. Ο Καράμπελας με την ταχύτητά του έχει δημιουργήσει τα όποια προβλήματα έχει δημιουργήσει η Κηφισιά. Ο Δουρουντούς αφήνει τη θέση του στον Ζαραϊδόνη. Ελείψη και του Στράτου Ιορδάνογλου που δεν είναι τώρα στην δωδεκάδα του Εγάλεο αυτό το μάτς. Πάει για ένα σχήμα χωρίς κλασικό οργανωτή ο Σωρότος. Ο
Ζαραϊδόνης θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Με πολύ ωραίο τρόπο απέφυγε τον Μοίρα. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό που λέμε. Ο κλασικός άσος, ο Παναγιώτης Ζαραϊδόνης. Και τέσσερα τον έχουμε δει να παίζει εδώ. Προσπάθεια για τρίποντο από τον Ολύμπιο, όχι. Καράμπελας στη γωνία. Κορδάς πέφτει, κρατάει πάντως την μπάλα ο Χατζηνικόλας. Μια δύσκολη απόπειρα και για αυτόν να κρατήσει την μπάλα μες στο παρκέ. Προσπάθεια από τον Ζαραϊδόνη που βρήκε την λύση από το κεντρικό διάδρομο. 42-28 από το δεύτερο καλάθι του Παναγιώτη Ζαραϊδόνη. Ο Κούτουλας με τον Καράμπελα. Περνάει ο Χατζηνικόλας. Πολύ εντυπωσιακή η πάσα. Το σούτ για τρεις δεν βρήκε στόχο. Πάθησε ο Κυρίτσης, δεν ήταν καλή η πάσα από τον Ζαραϊδόνη. Έχασε την μπάλα ο Καράμπελας χωρίς κάτι μεμπτό. Ο Μαλτέσιος τελείωσε τη φάση. Ο Καράμπελας έμεινε στο έδαφος. Υπάρχει time out για την Νέα Κηφισιά που βρίσκεται πίσω με 16 τώρα. 44-28. Φίλοι του Εγάλεο έχουν πάρει σειρά. Μόνο με την Κηφισιά δεν ασχολούνται. Δύο και έξι μένουν για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Το Γάλλο ελέγχει το παιχνίδι. Έχει σταθεροποιήσει τη διαφορά στα τελευταία λεπτά πάνω από τους 10. Ο Κούτουλας. Με τον Ζαραϊδόνη απέναντί του. Προσπαθήσει να περάσει ο Χατζηνικόλας. Ωραία η πάσα. Ο Παπα-Νικολάου με όλη την άνεση για τρεις δεν τα κατάφερε. Ο Κυρίτσης με τον Μαλτέσιο. Πάλι ο Κυρίτσης. Εδώ μπάλα κατέληξε στο καλάθι ο Κυρίτσης που έγινε ο πρώτος διψήφιος του Εγάλεο με 11. 46-28. Κούτουλας γυρίζει μπάλα. Ο Νικολάου με τον Κυρίτσι ήταν. Ο
δεν έχουμε, δεν θα είχαμε καλάθι ακόμα και αν έμπαινε αυτό του Κούτουλα, ήταν εκπρόθεσμο. Ένα λεπτό ακριβώς και κάτι δέκατα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Ολύπιος και Ζαραϊδόνης. Μιχαήλ, Μαλτέσιος. Ο Μιχαήλ έδωσε στον Ολύμπιο, αυτός πέταξε το Μιχαλάκι κάτω και χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ, επιθετικό βέβαια αυτό. Να δούμε. Ο Κούτουλας παρακινδυνευμένη πάσα. Ο Μιχαλάκης δύσκολο σούτ. Ο Σκορδάς πήρε το επιθετικό rebound. Ένα καλάθι από τον Χατζηνικόλα. Μόλις το δεύτερό του στο μάτς. Μιλάμε για έναν από τους πρώτους σκόρερ της Νέας Κηφισιάς. Τελευταία δευτερόλεπτα. Τρία κόμμα τρία. Με time out. Κυρία, να σας υπενθυμίσουμε ότι χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Οικοτογεύματα. Για να δούμε αυτά τα τελευταία 3,3 δευτερόλεπτα. Τον Ζαραϊδόνη. Ο Κυρίτσης θα περάσει, όχι, ο Ολύμπιος. Ένα χούκ από τον Μαλτέσιο από την γραμμή των βολών. Δεν τα κατάφερε. 46-30. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος. Με ακόμα πιο μικρή συγκομιδή. Έλεγα ότι αυτοί οι 25 πόντοι που έβαλαν μαζί οι δύο ομάδες στη δεύτερη περίοδο θα ήταν οι μικρότεροι, αλλά τελικά το Εγάλεο πέτυχε 12 πόντους και 9 και 7 μόνο η Κηφισιά. Σύνολο 19. Αυτή είναι η πιο μικρή σε παραγωγή. Από ομάδες που μπορεί να μην είναι της κατοστάρας, αλλά σίγουρα έχουν συνηθίσει σε μεγαλύτερη παραγωγή.
Και είμαστε έτοιμοι για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Να υπενθυμίσουμε ότι χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι φωτογεύματα. Δεν τα κατάφερε ο Τζάιδας να κρατήσει την μπάλα από τον Ντουρουντού. Προσπάθεια από τον Σκούρτη. Πέρασε η πάσα προς την αδύνατη πλευρά. Περίμενε ο Μιχαλάκης από τον Σκορδά. 6 δευτερόλεπτα μένουν για τη Νέα Κηφισιά. Πάσα στο Σκορδά κάτω από το καλάθι. Δεν τα κατάφερε αυτός. Τζάιδας με τον Ολύμπιο που πάει πιο αργά. Και πάλι ο Παναγιώτης Τζάιδας. Του κλέψε την μπάλα ο Χατζη Νικόλας. Να, ένα deflection που λέμε. Ντουρουντούς με πλάτη. Να ο Κυρίτσης. Για τρεις. Όχι. Rebound από τον Σκούρτη. Και γρήγορα η προσπάθεια από τον Κούτουλα. Μπάλα χτυπάει στα πόδια του Τσορμπατζόγλου. Και πάλι βέβαια για τη Νέα Κηφισιά. Όσο δεν σκοράρει, τόσο δυσκολεύει τα πράγματα. Σκορδάς. Σκούρτης κοντά στο καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ. Και θα εκτελέσει δύο βολές ο Ανδρέας Σκούρτης που δυσκολεύτηκε να μπει στο μάτς. Φαινόθηκε νωρίς με φάουλ. Δεν τα κατάφερε και στις δύο βολές. Ο Κορδάς όμως επιμένω νικά. 46-33. Μία εύστοχη βολή για τον Σκούρτη και το καλάθι από τον Σκορδά βέβαια. Το πρώτο του εντός παιδιάς είχε τρεις εύστοχες βολές. Στο πρώτο ημίχρονο, Τσορμπατζόγλου για τρεις. Πρώτο του τρίποντο. Με το οποίο φτάνει στους 7. Και μόλις δεύτερο για το Εγάλεο. Μια πάσα πολύ καλή από τον Κούτουλα στο Χατζη Νικόλα. Την εκμεταλλεύτηκε. 49-35. Ντουρουντούς. Κυρίτσης. Ωραία. Κατάφερε να ξεφύγει. Είναι κάτι πόντι από τον Αλέξη Κυρίτση. Του λασπάει προς το καλάθι. Δέχεται το φάουλ. Thank you.
από τον Σκορδά. Η μπάλα πήγε και στον Μιχαλάκη και αυτός ευστόχησε στο τρίποντο. Πρώτο του στο μάτς, έφτασε τους 5 πόντους η ζώνη. Δίνει την ευκαιρία στον Μπατζόγλου για ένα ανοιχτό σουτ, δεν το βάλε. Ο Μιχαλάκης εδώ στον Κούτουλα, περιμένει. Θα περάσει ο Σκορδάς. Του έχει κλειδώσει το χέρι ο Μαλτέσιος. Ο Στασινόπουλος, συγγνώμη. Όχι, ο Σκορδάς. Υπάρχει επίθεση για την ομάδα της Νέας Κηφισιάς. Στασινόπουλος, ένα σούτ από την, σχεδόν από την κορφή της ρακέτας, όχι. Δουρουντούς, Κυρίτσης, Μαλτέσιος. Θα προσπαθήσει, αυτός δεν θα τα καταφέρει, ο Τσορμπατζόγλου όμως εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του έτσι στην... στο ζωγραφιστό. 53-38, 9 πόντια από τον Γιάννη Τσορμπατζόγλου. Και η μπάλα είναι για την ομάδα του Εγάλεο και πάλι. Ο Δουρουντούς με τον Κυρίτσι. Τον Μπατζόγλου. Κυρίτσι μπάλα, κάπως ανορθόδοξα βέβαια, Κυρίτσις. Πήγε για το υπερ maximum που λέμε. Τρίποντο και φάουλ, δεν τα κατάφερε εδώ. Τρεις βολές για τον Αλέξη Κυρίτση. Τρίτο φάουλ από τον Κούτουλα, που τον έχει στο νου του βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει εύκολα. Τα 5-38. Είναι 16 πόντους από τον Κυρίτσι. Ωραία η πάσα, η συνεργασία του Κούτουλα με τον Στασινόπουλο. 56-40. Και άλλη μια επίθεση για το Εγάλεο, Τσορμπατζόγλου, μια τρεις από τις 45 μοίρες. Έχουμε time out. Τσορμπατζόγλου και αυτός διψήφιος. Στους 12, χάρη στα δύο τρίποντα που πέτυχε σε αυτήν την τελευταία περίοδο, έχει τους 8 από τους συνολικά 12 πόντους σε αυτή την περίοδο. Και βέβαια η διαφορά είναι τέτοια, αλλά και η μορφή του αγώνα είναι τέτοια που αναμένουμε το τελικό σκορ.
Λαδικός σχεδιάζει. Νέα Κηφισιά θα επαναφέρει με τον Χατζηνικόλα. Ο Κούτουλας παίρνει το κρίν από τον Στασινόπουλο. Πολύ δύσκολη αλλά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μανούσο. 59-42, μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Τσορμπατζόγλου. Τρίτο, αλλά για την οικονομία του αγώνα δεν λέει τώρα τίποτα. Απλώς προκαλεί κάποιες διαμαρτύρες παραπάνω και τον ανικανοποιεί το Σωρότο. Από τον Κούτουλα το σούτ για τρεις. Όχι. Κυρίτσης προσπαθεί, ο Μαλτέσιος τον βοήθησε και γράπωσε το rebound. Ο Δουρουντούς Μαλτέσιος, αδύνατη πλευρά, ο Τσορμπατζόγλου δεν συνορίθηκε καλά με τον Κυρίτσι, θα πάρει αυτό την προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλ. Νομίζω ότι είναι δύο βολές για τον Τσορμπατζόγλου. Πράγματι 12 έχει ο Τσορμπατζόγλου και παραμένει εκεί. 16 ο Κυρίτσης, πρώτο σκόρερ για μία ακόμα φορά. Δεκατρεις τώρα ο Γιάννης Τσορμπατζόγλου. Το ρεκόρ του είναι πολύ μακριά, είναι στους 27 και πετύχει εναντίον της Δάφνης. Κούτουλας κάτω από το καλάθι, ο Μανούσος βρήκε τον τρόπο, αλλά δεν στόχισε. Δουρουντούς. Τον Ολύμπιο. Και ο Κυρίτσης. Ωραία η πάσα για από τον Κούτουλα, μακρινή στον Μανούσο, αυτός κέρδισε το φάουλ. Δύο βολές για τον Μανώλη Μανούσο. Στα 42. Παραμένει εκεί. Άστοχος και στη δεύτερη ο Μανούσος. Υπάρχει φάουλ από τον Χατζηνικόλα. Το μαυρατζό του που πέρασε στο παιχνίδι. Και φαίνεται ότι είναι προστατευόμενος έτσι της εξέδρας, έγινε χαμός όταν του έγινε το φάουλ. Όχι, δεν έγινε φάουλ, είχαμε τζάμπολ έχουμε και το γυαλάκι έδειχνε βάλιο.
Λουρουντούς πήρε το φάουλ αυτή τη φορά. Ρουντούς και πάλι με τον Καράμπελα. Μαυρατζότου στον Μαλτέσιο. Πήγε να κάνει τον drive ο Μαλτέσιος. Δεν τα κατάφερε. Ο Μανούσος τελειώνει τη φάση. Coast to coast σχεδόν. Έφτασε τους 9. Μειώσε σε 60-44. Τον Μπατζόγλου. Ο Σωρότος δέχτηκε τεχνική ποινή. Τώρα αυτό ήταν δεύτερη τεχνική ποινή. Δεν το... Υπήρξε κι άλλο τάφ, αλλά δεν ξέρω αν πλώς ο ρέφερι το έδειξε και στη γραμματεία ή... Θα το δούμε, αν έχουμε δύο βόλες. Στον Ρώτος πάντως υπήρξε ένα σφύριγμα, ο Τρομπατζόγλου δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, δεν δόθηκε κάτι. Τελικά είναι δύο οι βόλες, όντως, δύο οι τεχνικές ποινές. Νομίζω ότι δόθηκε και στον... και στον Τρομπατζόγλου, εκτός από τον Σωρότο. Δύο βόλες για τον Χατζη Νικόλα που έφτασε τους 8. Το μάτσο 60-46. Κούτουλας. Ωραία η πάσα και από τον Στασινόπουλο. Το καλάθι 60-48. Ρουντούς ψύχρεμα. Πέρασε στον Ολύμπιο. Και πάλι ο Ρουντούς. Time out θέλει ο Σωρότος. Μαλτέσιος. Τελειώνει μια ακόμα φάση ο πολύπυρος Γιάννης Μαλτέσιος. Φτάνει τους 10 πόντους και αυτός. Μανούσος. Επιθετικό φάουλ από τον παίκτη της Κηφισιάς. Ο Μιχαήλ θα περάσει. Θα περάσει και ο Σαμαρής. Θέση του Μαλτέσιου. Βλέπει και προς το βάθος του πάγκου ο Σωρότος. Κλέβει η Κηφισιά. Τρίποντο από τον Καράμπελα. Όχι. Ο Κούτουλας. 62-48. Ο Καράμπελας. Ωραίο καλάθι. 62-50 και το time out που λέγαμε. Νομίζω. Ναι. Για τον Σωρότο με σχεδόν 100 δευτερόλεπτα, 99,5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Το σκορ στο 62-50, νομίζω ότι εδώ δεν τίθεται ζήτημα ισοβαθμίας, ούτε διαφοράς. Ο Σωρότος δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτά που έβλεπε. Υπάρχουν 2 δευτερόλεπτα ακόμα που είπαμε, οπότε 1,5 μάλλον δευτερόλεπτα ακόμα προσθέθηκε, οπότε πάμε στο 1,41. Μικρή σημασία έχει, αλλά το αναφέρουμε.
Χρυσός χορηγός της μετάδοσης μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι κοτογεύματα. Πίεση από την Νέα Κηφισιά. Σαμάρης με τον Ντουρουντού. Μιχάηλ με τον Ολύμπιο. Και ο Ντουρουντούς παραμένει ψύχρεμος. Θα βυθιστεί ο Σάμαρης, θα πάρει και την μπάλα τώρα. Ντουρουντούς, 2-1. Πολύ μακρινό σουτ από τον Ντουρουντού. Εδώ υπάρχει φάουλ, νομίζω. Ή όχι. Όχι, όχι. Time out πάλι. Το 1-14. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω εδώ. Συμβαίνει, θα με συγχωρέσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων. Δεν υπάρχει αριθμητικά. Νομίζω υπάρχει ακόμα, αλλά... ή όχι. Ναι. Πρέπει να χάσει όλα τα παιχνίδια το Εγάλεο και να κερδίσει όλα τα παιχνίδια τα απομείναντα η Νέα Κηφισιά. Τέλος πάντων. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα, έχουν την... διάθεση να δώσουν στους παίκτες τους ανταγωνιστικό χρόνο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα κανείς δεν μπορεί να τους ψέξει. Μένουν 74 δευτερόλεπτα. Στασινόπουλος με τον Καράμπελα. Κούτουλας, 45 μοίρες, δεν είναι καλό το σούτ. Ο Στασινόπουλος τα κατάφερε να πάρει. Ο Ατζηνικόλας ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει το rebound και να στηθεί τώρα στα 4,5 μέτρα για να εκτελέσει δύο βολές. Τα 2-51, μια εύστοχη βολή για τον Χατζηνικόλα. Έχουμε φάουλ. Θα δώσει την ευκαιρία στον Κυρίτσι για δύο βολές. Κούτυρο στο ψωμί του. Δεκαεφτά πόντι από τον Αλέξη Κυρίτσι. 18 τώρα. Τελευταίο λεπτό. Δεν ήταν καλή συνεργασία του Κούτουλα με τον Τασινόπουλο. Το κατάλαβε ο σέντερ της Κηφισιάς ότι προοριζόταν για αυτόν η πάσα. Η Κηφισιά πάντως θα το παλέψει το παιχνίδι, θα προσπαθήσει και θα τα καταφέρει, θα κλέψει την μπάλα. Εδώ ήταν καλύτερη η συνεργασία μεταξύ Κουτουλά και Στασινόπουλου που θα αποφέρει ένα φάουλ. Και δύο βολές
για τον Βασίλη Στασινόπουλο που έχει 6 πόντους. (Συσχελίδι) 64-51. Δεν τα καταφέρνει εδώ ο Στασινόπουλος να αυξήσει και την δική του παραγωγή και της ομάδας του. Τα κατάφερε στη δεύτερη βολή. Δουρουντούς, ο Μιχαήλ. Δουρουντούς. Κυρίτσης με τον Ολύμπιο. Τύπησε ο Κυρίτσης. Δεν τα κατάφερε βέβαια εδώ. Παιχνίδι έχει μια πραγματικά ανεξήγητη ένταση αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα και ενώ έχει κρυθεί ο Χατζηνικόλας με ανάποδο lay-up. 64-54. 11 πόντι και από αυτόν. Ο Λίβιος δεν κάνει επίθεση στο εγάλαιο. Αυτό είναι το τελικό σκορ. 64-54. Είναι η τελική διαφορά των 10 πόντων με την Κηφισιά που προσπάθησε στο τέλος και τα κατάφερε να μειώσει σε 10 πόντους. Βεβαίως το κίτρινο φύλλο είναι κίτρινο φύλλο και το ροζ φύλλο για το εγάλο είναι ροζ φύλλο, φυσικά το 13ο στην φετινή σεζόν για το εγάλο που συνεχίζει στην πρώτη θέση. 19-13, γρήγορα να τα πούμε γιατί έχουν ανάψει καπνογόνα και είναι δύσκολη η κατάσταση. 19-13, 34-23, 46-30 και 64-54. Μαυρατζό του συμμετοχή, Ζαραϊδόνης 4, Τσορμπατζόγλου 13 με 2 τρίποντα, Ζάιδας 8, Σάμαρη συμμετοχή, Διουρουντούς 5, Ολύμπιος 3 με 1 τρίποντο, Κυρίτσης 18, Νικολιδάκη συμμετοχή, Μαλτέσιος 10 και Μιχαήλ 3 για το εγάλαιο, για την ΑΕΝΚ. Χατζηνικόλας 11, Καράμπελας 13, Κούτουλας άποντος, Μιχαλάκης 5 με ένα τρίποντο, Σκορδάς 5, Τασινόπουλος 7, Μανούσος 9, Κούρτης 1, Παπανικολάου συμμετοχή και Μοίρας 2. Στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας και μαζί σας ο Γιώργος Μπόγρης, στην οργάνωση της παραγωγής η Αρχοντία Χαροπούλου και στην περιγραφή στο σχόλιο ο Αργύρης Παγαρτάνης. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.